Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμπότιδα, η διαβούλευση του οποίου συνεχίζεται μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα. Μια συνεδρίαση κατά την οποία κατατέθηκαν θέσεις, προτάσεις αλλά και ενστάσεις επί των προβλέψεων που υπάρχουν στο υποδιαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης Παμπότιδας. Ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι επιπτώσεις που μπορεί να φέρει μια σειρά διατάξεων που εμπεριέχονται σε αυτό, με τους φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση να επισημαίνουν κυρίως αλλαγές που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία της λίμνης και του οικοσυστήματος και ταυτόχρονα να μπορεί να συνεχιστεί η γεωργία, η πτηνοτροφική και η κτηνοτροφική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Ένα από τα γενικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν πως η μεγαλύτερη ίσως έλλειψη του σχεδίου είναι η απουσία συντεταγμένων, η οποία δεν διευκολύνει την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Την συνεδρίαση άνοιξαν οι αντιδήμαρχοι Βάσο Μέγα και Γιώργος Βίνης. Είναι ίσως κάτι το οποίο διέφυγε, ώστε να μην συμμετέχει ο Δήμος Ερυθρών στον φορέα διαχείρισης, όπου βέβαια και το Δημοτικό Συνεδρίο και το Υπουργείο ΕΕ. Αυτό πραγματικά μας προκάλεσε κατάθλιψη. Προτάσεις θα προτιμούσαμε να είναι γραπτές από τους φορείς τουλάχιστον. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν προτάσεις, σαφώς και θα είναι δεκτές. Εμείς λοιπόν εδώ θα ήθελα αν είναι δυνατόν να μείνουμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα της Λίμνης. Άρα λοιπόν η διαδικασία θα πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένη, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, αλλά ο καθένας όπως καταλαβαίνετε μπορεί κάλλιστα να στείλει τις προτάσεις του στο Υπουργείο. Αυτή είναι η έννοια εξάνω της διαβούλευσης. Και φυσικά εμείς σαν Δήμος Ερυθρών θα ακούσουμε όλα αυτά και θα διαμορφώσουμε και εμείς τις τελικές μας προτάσεις. Η διευθυντική λειτουργία του Αλήνου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναζήτηση των διαφορών, οι οποίες εντοπίζονται από το καινούργιο σχέδιο, το οποίο έχει θέσει διαφορές σε σχέση με την πρώτη στην οποία είχε θέσει ο Δήμος Ερυθρών το 2013, να έχουμε καλώς μετά από όφαση, μετά από όφαση την οποία είχε βάλει μέσα σε αυτό εδώ, μέσα από την αίθουσα. Μόνο να κάνω μια επισήμανση από αυτού, ότι πέρασαν 5-6 χρόνια μετά από εκείνη την απόφαση και ενώ είχε κατατεθεί οι προτάσεις των φορέων στο αρμόδιο Υπουργείο, για μια φορά ακόμα υπάρχει μια άρνηση από την πολιτεία να προχωρήσει σε θεσμοθέτηση κύριων και βασικών ζητημάτων που αφορούν ολόκληρες περιοχές και την πατρίδα μας. Εμείς είμαστε εδώ για να μπούμε ξανά στην διαβούλευση. Είμαστε σε επεξεργασία του σχεδίου ως Δήμος Ιωαννιτών. Στην συνεδρία της Επιτροπής συμμετείχαν ο νέος πρόεδρος του φορέα διαχείρισης της Λίμνης Παμπότιδας Φίλιππας Φρύλιος, ο πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίων Χρυστόδουλος Μπαλτογιάννης, ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Χάρης Λιούρης, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι του ΤΕΕ Τμήματος Υπήρου, του ΓΕΟΤΕ και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ, των κυνηγών των γεωπόνων, καθώς επίσης και ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννα Πολίτης για την ανατροπή Λάζαρος Νάτσης, καθώς και ο υποψήφιος περιφερειάρχης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου. Το προεδρικό διάταγμα της Λίμνης Παμπότιδας από τον φορέα διαχείρισης της Λίμνης θα συζητηθεί εκτενώς στην επόμενη συνεδρίασή του, όπως έκανε γνωστό ο κύριος Φίλιος, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτή η σημαντική καθυστέρηση μέχρι να έρθει προς διαβούλευση το νέο προεδρικό διάταγμα. Θεωρούμε ότι το προεδρικό διάταγμα γενικώς με άπειρες τροποποιήσεις ή και λάθη που να έχει μέσα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Δεν απέχει πολύ από το παλιό, υπάρχει όμως μια λεπτή, ένα λεπτό σημείο, δεν μπορούσε να επανέλθει το παλιό με τίποτα, διότι η περιβαλλοντική μελέτη για το παλιό ήταν του 2005. Άρα αυτό το καθιστούσε ακαριαία ευάλωτο στην οποιαδήποτε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας που μπορούσε να κάνει όποιος ήθελε με μοναδικό στοιχείο ότι κύριε, νομοθετείται ένα πηγέτα το οποίο έχει μια περιβαλλοντική μελέτη προ δεκαετίες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της καθυστέρησης. Έπρεπε να ξαναγίνει την πρώτη περιβαλλοντική μελέτη. Τουλάχιστον αυτό μου διευκρίνησε και η Υπουργείο και η συντάκτρια μου είπε ότι αυτό θα ήταν τόσο ευάλωτο και σωστό που ανά πάσα στιγμή όποιος και αν προσέφερε μια περιβαλλοντική μελέτη του 5 θα ακυρωνόταν το προεδρικό διάταγμα.
πρώτη συζήτηση που κάνω, κανένας δεν έχει τη διάθεση από τον φορέα να είναι αναστατικός της οποιασδήποτε ανάπτυξης. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να είναι κοροφύλακας πάνω στο κεφάλι των αγωνών, κανένας δεν έχει τη διάθεση, έτσι έχουμε ακόμα στη διάθεση να δώσουμε λύσεις, να δίνουμε λύσεις, να δώσουμε λύσεις, να προτείνουμε και εμείς τροποποίησεις, να ακούσουμε τα πάντα και να προχωρήσουμε σε ένα διάγραμμα που να είναι εύχριστο ως εργαλείο και ταυτόχρονα να διαφυλάσσει πραγματικά, διότι η πίεση, όχι μόνο στην Ήπειρο, όχι μόνο στην Παναγωγική Ζώνη, γενικότερα στο Μεσογείο, είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι οι ανθρωπογενείς δράσεις είναι πάρα πολλές. Τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με τις απαγορεύσεις περί ίδρυσης ή επέκτασης πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία απαγόρευση, μετέφερε στα μέλη της Επιτροπής και στους συμμετέχοντες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Ιαννίνων, Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τερατούργημα το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτή δεν έκανα και αυτό το τερατούργημα εδώ, δεν έλαβα την υπόψη. Έβαλα τα πράσινα, τα κόκκινα, τα ρόζ, τα μπλε, δεν μπήκε κανένας πράγμα. Προεδρικός φορέας. Αυτή μάλλον πρέπει να ρωτήθηκα και όχι το γεωτεχνικό επιμελητήριο, φανάρι που είναι της ειδικότητας. Και να μην είμαστε εξαιρετικοί, πάλι το επαναλαμβάνω και λέμε ότι οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αυτά τα δηλητήρια που εκπέμπουν και αυτά τα απόβλητα δηλητήρια που βγάζουν, ενώ οι γεωτεχνικοί γνωρίζουν καλύτερα ότι η πτηνοτροφία σαν οργανωμένη τέτοια και σαν απόβλητα τα οποία έχει, είναι τα λιγότερα επιβλαβή από τις άλλες κοινοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Είτε είναι προβασοτροφία, που τυχαία να είναι και προβασοτροφός, είτε είναι αγγελοδοτροφία, οι δαρές και το ρηκτό, είτε ακόμη χειρότερα να είναι και η χειροτροφία. Την άποψη πως για να λυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη λίμνη θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας εξέφρασε εκ μέρους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παπάζης, ενώ εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου ο πρώην πρόεδρος Γιάννης Λυκοτραφίτης επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί με δεδομένο ότι η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τα θέματα των φωτοβολταϊκών πάνω στις Παίρνουν θέματα μικρών βιολογικών καθαρισμών που θα μπορούσαν να έχουν μονάδες. Πρέπει να ασχοληθούμε. Επειδή ο νόμος είναι εκδοτικός, πρέπει να βάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε με ένα προεδρικό διάταγμα. Είναι δουλειά από εμάς, η οποία πρέπει να γίνει σε ένα πρόγραμμα και είναι και πρόβλημα παιδείας. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Πολλές φορές είμαστε και εμείς πίσω. Δηλαδή και εμείς που υποτίθεται ότι έχουμε κάποια γνώση, ίσως να μην έχουμε. Αν κοιτάξει κανείς μέσα από τους χάρτες, από το Βούτυρο και τα λοιπά και περιοχές στη Γερμανία, θα δείτε τις μετροπικές εγκαταστάσεις και δείχνουν να υπάρχουν αυτά. Φωτοβολταϊκά που πάρουν και δείχνουν να υπάρχουν και βιολογικοί καθαρισμοί. Έτσι. Πρέπει να κάτσουμε να συμβληθούμε πολύ, έχουμε πολύ χρόνο και νομίζω ότι θέλουμε το όλα με το Βούτυρο και με κυρώσεις. Όχι, θέλουμε εκπαίδευση. Θα πάρει το δρόμο του μια προσωπική επιφύλαξη με την έψιλον τιμή 2001. Στην οποία βασίστηκε η υπουργική απόφαση του 2003 ήταν για τη προστασία τη κλίμακα που ακυρώθηκε δήμαρχε το Σαρεστάδιο Στέμι. Εκτιμώ και τώρα πώ πάνε, χωρί να ήταν κοπέλα, δεν θα την περάσουν εύκολα τη δουλειά. Θα βλέψουν τα πόδια του και μάλλον δεν θα την κρατάμε και ιδιαίτερα πρακτικά πιστεύω. Μάλλον θα είναι ένα ευάλωτο σημείο. Υπάρχει το εξή οξύμορο, η ελληνική περιβαλλοντική μελέτη το 2001. Ο νόμος της Μπιρμπίλια και το λαϊκότερο, αν τον δείτε, υπάρχει ένα 15 φορές. Ποτέ 90% συμφωνούσε με τον νόμο Μπιρμπίλια στον υπάλληλο, έτσι που υπάρχει συμφωνικό κιόλα. Ότι 10 χρόνια μετά είναι ο νόμος της Μπιρμπίλια και εγώ είμαστε και 7-8 χρόνια. Από το 11, θέλετε, κάποια χρόνια από το 13 που ολοκληρώθηκε και τότε ένα εξουσίας σημαντικό στάδιο διαπραγμεύσεων όπου θυμάμαι υπήρχαν συγκλήρωσες απόψεις από την τότε Περιφέρεια, τον τότε Δήμο Ιωαννιτών. Σημειώνω η τότε αποτεκτρωμένη διοίκηση της είχε συμπεριλάβει
και είχε κάνει την παρέμβαση για το υπόλοιπο πιο, βέβαια εντάξει, το υπόλοιπο μελτήριο είναι λίγο πιο ελεγχό, είναι λίγο πιο είμαστε λίγο πιο περιβαλλοντιστές, να το πω όπως το λέει στην Κύπρο, αλλά όχι θεαματικά. Είχαμε κάποιες έτσι, απόψεις, αλλά και τώρα υπάρχουν κάποια θέματα, δεν θέλω να πω στην ουσία, εκτιμώ την Πέμπτη θα το συζητήσουμε. Τις σοβαρές ενστάσεις, απορρίπτοντας μάλιστα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σε σχέση με την άσκηση της θύρας, μετέφερε εκ μέρους της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας ο κ. Μπάμπης Μπρέχας. Στο φορέα διακίνησης της Λίμνης αφήνονται δραστηριότητες και αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το καταστατικό λειτουργίας και με τον νόμο τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Και όπως και φίλοι είπατε, ότι είναι ένας νομοθετικός που εισηγείται φορέας. Αλλά και που υπηκουρικά λέει τη γνώμη του σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, γιατί το έχει προσθεθεί από το σύμφωνη γνώμη, δεν είναι δυνατόν να είναι εκεί ούτε καν η κυριαρχική δραστηριότητα. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μεταεκθέ διαχειριστικό σχέδιο ή πρόγραμμα δράση που διεκπονεί ο φορέα διαχείριση δήμου του Παγόδητο, ο οποίο δεν διαθέτει ούτε το ανάλογο το συγκεκριμένο προσωπικό, δασολόγο ή γραμματολόγο, ούτε τι ανάλογε δικτυωμένε επιστημονικέ μελέτε για την κοινή. Με βάση τα παραπάνω διαπέμπτω, που μαρτυρόμαστε έντονα για τις απαγορεύσεις και τις προτάσεις του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος που αφορούν τη θύρα, το οποίο θεωρούμε πρόχειρο, καγκογραμμένο, χωρίς πλημμυρίωση και με σαφή πρόθεση να βάλει στη θύρα και την ειδική οικογένεια. Στο θέμα των απαγορεύσεων που φέρνει το Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης για τις πτηνοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, επανήλθε με σημερινές του δηλώσεις ο Πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού, Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης. Ένας φορέας, αυτοί που έκαναν το σχεδιάγραμμα τέλος πάντων και το απέστειλαν στο Υπουργείο για να μπουν αυτοί οι φραγμοί και αυτές οι δραστηριότητες μέσα σε αυτές τις περιοχές, το λέω πάλι ότι είναι υπερβολικές, γιατί πηγαίνουν σε περιοχές και απογορεύουν δραστηριότητες και ειδικότερα κτηνοτροφικές και ειδικότερα πτηνοτροφικές, θα εξηγήσω αργότερα, να εγκατασταθούν κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, βοηθητικοί χώροι των μονάδων, φραγμός. Αυτά είναι υπερβολές.